Λοιπόν, στο Λέκτορα του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Νίκο Μούδουρο. Θα αποταθούμε τώρα να δούμε όλα τα δεδομένα καθοριστικά για τις εκλογές της 14ης Μαΐου στην Τουρκία. Κύριε Μούδουρο, σας χαιρετώ. Μεσημέρι. Λοιπόν, έτρεχουν διάφορα, αλλάζει και η ατζέντα. Είδαμε μετά τους σεισμούς. Πρόσφατα ο κύριος Ερντογάν θυμήθηκε ξανά τη γαλάζια πατρίδα. Να δούμε όμως λίγο έτσι το χάρτη των εκλογών, που είναι βεβαίως για. Μάλλον θα είναι δύο γύρων, έχει καιρό να είναι δύο γύρων. Είναι και για την τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι και οι βουλευτικές. Έτσι να μας τα εξηγήσετε λίγο, να μην λέμε μόνο οι ημερομηνίες. Τι διακυβεύεται τώρα στην Τουρκία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το δεδομένο το ότι στις 14 Μαΐου θα έχουμε διπλή εκλογική αναμέτρηση. Όπως είχαμε και το 2018, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα πάρα πολύ πιο σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι αυτό που έχετε αναφέρει, το οποίο ουσιαστικά δείχνει για πρώτη φορά μετά από ουσιαστικά δύο συνεχόμενες προεδρικές εκλογικές αναμετρήσεις ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δεν καταφέρνει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο. Άρα έχουμε συνολικά, αν τα κόμματα της κυβερνώσας συμμαχίας τουλάχιστον μέχρι το 2018 είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον έτσι χοντρά-χοντρά να το πούμε το ποσοστό του 60%, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν να μειώνονται περίπου στο 40%. Αντίστοιχα, τα κόμματα που συναποτελούν την αντιπολίτευση, ενώ είχαν περίπου 30-33% τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή επίσης αυξάνονται στο 40-45%. Mm-hmm. Άρα, έχουμε το επικρατέστερο σενάριο για τις προεδρικές εκλογές των δύο γύρων, με επικρατέστερους βεβαίως τον Ερντογάν και τον Κιλιτσιτάρογλου από τη μια πλευρά. Από την άλλη όμως υπάρχει πολύ πολύ λεπτή και πολύ σημαντική ισορροπία στην Εθνοσυνέλευση, διότι το αποτέλεσμα ίσως του δεύτερου γύρου των εκλογών, εάν και εφόσον υπάρξει δεύτερος γύρος, ίσως να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το αποτέλεσμα και τη δυναμική που θα οικοδομηθεί λόγω του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών. Mm-hmm. Και εκεί φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα η αντιπολίτευση, διότι δεν καταφέρνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής να σχηματίσει μια ευρύτατη πλειοψηφία των 360 ευρώ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Μόνο μια μικρή λεπτομέρεια, διότι εάν κρατήσει την πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης ο συνασπισμός Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θα σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες μέχρι και το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ίσως να αποκτήσει το πλεονέκτημα να μετατρέψει την προεκλογική αντιπαράθεση πλέον στο ζήτημα της ακυβερνησίας και του χάους, εάν και εφόσον η προεδρία του κράτους πάει στα χέρια της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Βεβαίως, το ερώτημα παραμένει αν με την εκλογή ή του κ. Ερντογάν ή του Κιλιτσιτάρογλου προκύπτει η όποια αλλαγή ή θα υπάρχει μια συνέχιση στην υφιστάμενη κατάσταση και βεβαίως που επηρεάζει τη γύρω περιοχή, κύριε Μούδουρε. Νομίζω ότι σε αυτόν το σημείο θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο τα αιτήματα της διεκδικήσης και το πώς, εν πάση περιπτώσει, χτίζει τις προσδοκίες της για το μέλλον ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της τουρκικής αντιπολίτευσης, σε συμμαχία βεβαίως και με το μεγάλο μέρος της κουρδικής αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος στόχος όλων αυτών των μερών της τουρκικής κοινωνίας είναι πρώτα να καταρρεύσει η αυτοκρατορία του φόβου και της καταστολής. Συνεπώς, ανοίγει με την πιθανή επικράτηση της αντιπολίτευσης, κακά είναι τα ψέματα, ανοίγει ένα περισσότερο πεδίο, ένας περισσότερος χώρος για φωνές που μέχρι στιγμής ήταν στο περιθώριο και στην φυλακή της καταστολής του καθεστώτος Ερντογάν να εκφραστούν. Υπό αυτήν την έννοια, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε βεβαίως την υποψηφιότητα του Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου ως μια ευρύτατα δημοκρατική ή όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε, εν πάση περιπτώσει, τη δημοκρατική υποψηφιότητα, θα μπορούσαμε να δούμε ότι πίσω του συσπυρώνονται αρκετές δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες εμέσως θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιες πιέσεις εκ δημοκρατισμού εσωτερικά στην Τουρκία. Αυτό, ναι. Η έμμεση επίπτωση αυτής της εξέλιξης μοιραία θα ανοίξει και κάποιες πόρτες διαλόγου άλλων δυνάμεων με την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, εγώ θα έλεγα και με την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Άρα, οι επιπτώσεις των Κυπριακών ή σε άλλα περιφερειακά ζητήματα δεν θα προέρχεται τόσο από το πόσο φιλιρινιστής ή πόσο θετικές θέσεις έχει ο ίδιος ο Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου σε περίπτωση εκλογής του,
Αλλά Η πολύ προϊστορία του περισσότερο. κόμματος του, από το οποίο προέρχεται, κύριε Μουδούρε, και είναι καλά Η γνωστή η σχέση προϊστορία. με τον Ετσοβίτ, ενώ υπάρχει μια προϊστορία πιο σκληρή, αν θέλετε, σχέση με τον Κυπριακό, αν θέλετε. Υπάρχει όντως μια δυσάρεστη κληρονομιά σε σχέση με το ιστορικό βάρος που έχει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αλλά θα έλεγα και οι συνεργάτες του σε σχέση με το ίδιο το κυπριακό πρόβλημα. Όμως αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο είναι το ποιες δυνάμεις της κοινωνίας θα συσπηρωθούν υπέρ αυτής της υποψηφιότητας και το πόσο θα μπορούν να επηρεάσουν τουλάχιστον κάποιες διαδικασίες εντός Εθνοσυνέλευσης. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι η υπόθεση Κυπριακού θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Ναι, τώρα, οδηγούνται στις κάλπες πάνω από 63 εκατομμύρια Τούρκοι, αντιλαμβάνομαι, και είναι ψηφοφόροι σε διάφορες χώρες. Είναι οι κάλπες του εξωτερικού και οι Κούρδοι που πάτε πριν θα επηρεάσουν αυτά. Θα είναι σημαντικές, έτσι, οι εισρωές από το εξωτερικό. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικές εάν λάβουμε υπόψη ότι οι ψηφοφόροι του εξωτερικού στις τουρκικές εκλογές συνιστούν περίπου το 5% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Φαίνεται ότι η επιρροή αυτών των ψηφοφόρων θα είναι πολύ περισσότερη στις προεδρικές εκλογές, λαμβανομένου υπόψη ότι χρειάζεται ο διεκδικητής της Προεδρίας το 50% συν 1%. Εκεί φαίνεται να έχει ένα περισσότερο πλεονέκτημα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στους ψηφοφόρους του εξωτερικού. Όμως το μεγάλο του μειονέκτημα, το οποίο μετατρέπεται σε πλεονέκτημα για την αντιπολίτευση, είναι το κομμάτι αυτών των νέων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, εάν και εφόσον βεβαίως συμμετέχουν στις εκλογές. Είναι περίπου 6 εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι και αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για μια γενιά νεολαία στην Τουρκία, η οποία δεν έχει ζήσει κάτι άλλο στο παρελθόν. Έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει και έχει διαπαιδαγωγηθεί πολιτικά υπό τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Άρα αυτόν μειώνει δραματικά τις προοπτικές του να επηρεάσει αυτόν το τμήμα των ψηφοφόρων, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι είναι κλειδωμένη η στήριξη προς την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουδουρέ. Σας χαιρετώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι, για τα παιδιά της υπερφροντίδας. Όχι όλα, αλλά ένας ανησυχητικά μεγάλος αριθμός.